πολλά. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Καλές δουλειές, υγεία, ευημερία σε όλο τον κόσμο. Άφησαν πίσω τους, έστω και για λίγο, τα προβλήματα της καθημερινότητας και το γλέντισαν σε μια λαμπερή βραδιά που διοργάνωσε στο κέντρο Αγράμπελη ο Σύλλογος Εμπορών Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο οποίος έκοψε την πίτα και αντάλλαξε γλυκές ευχές για το νέο έτος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φέτος, επιχειρούμε μακριά από τα προβλήματα να βρεθούμε όλοι μαζί, μακριά από το άγχος της δουλειάς και της καθημερινότητας, να ανταλλάξουμε ευχές για τον καινούριο χρόνο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας ξεχωριστά. Η χθεσινή βραδιά έμεινε αξέχαστη και τους εμπόρους και τις οικογένειές τους, παρουσία βουλευτών και τοπικών φορέων. Ο χρόνος που πέρασε ήταν δύσκολος. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι ο καινούριος θα είναι καλύτερος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, Μιχάλης Κονσολάκης, αναφέρθηκε στη δύσκολη χρονιά που πέρασε και το κλάδο, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, προσωπική ευτυχία στον καθένα ξεχωριστά. Όποιος κερδίσει το πλουρί, το δώρο από το Σύλλογο είναι 2 διανυκτερεύσεις στο Ξενώνα Αργουλιά, στο Οροπέδιο Λασιτήρια. Ενώ το φλουρί έπεσε στον συνάδελφό τους, Μανώλη Ζερβό. Το επάγγελμά μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τουρισμό. Πέρυσι ο τουρισμός πήγε καλά, ευελπιστούμε ότι αν πάει και φέτος ο τουρισμός καλά, είναι άμεσα, θα πάμε και εμείς καλά. Νομίζω ότι έχουμε τις προοπτικές να πάμε καλύτερα. Συνολικά 62 οι επαγγελματίες στη Λαχαναγορά Ηρακλείου μαζί με τους εμπόρους της νέας ηχθειαγοράς, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους και του χρόνου.